Καλώς στο Ζέρβα. Τι έγινε? Τι κάνεις? Καλά. Τι λέει? Όλα καλά. Να την καλή αρχή να έχουμε. Κύρκος, τι έγινε? Αλλά πρέπει να τους συγκρατήσουμε. Τι έγινε τα παιδιά? Τι λέει? Πώς πάει η μέση? Τι? Νικόλα, τι έγινε? Τι κάνεις, αγόρι μου? Σιγά σιγά δένουμε. Τι λέει, Νικόλα? Όλα καλά. Εσύ? Έτοιμος? Έτοιμος. Μπράβο, κουφτάρα μου. Πριν ήρθε το φιλαράκι σου, ρε. Ποιος? Ο Καρμύρης. Όχι, ο Καρμύρης ήταν εδώ. Ο Κανούλας, ο Κανούλας. Ο Κανούλας. Χέρια δίνουμε, αυτά δίνουμε, ρε μαλάκα, κορονοϊό εσύ. Εντάξει, να κάνουμε. Τι κερδάς, μόνο σε μένα δίνεις τον αγκόνα. Ακούσατε τι είπε, οι καλύτερες υπέστησες Ριζόπουλος και Λέμπερος. Ναι. Κοίταξε, βλέπεις, τα μιλάει καλά τα Ισπανία. Δώσε λίγο τη μέση. Όλα τα βίντεο με έχουν μέσα. Τρεις... Ναι, σαν τους ιδέες. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους, αν και χαιρετηθήκαμε όλοι μαζί. Να έχουμε καλή αρχή και να μπορέσουμε να έχουμε ένα πρωτάθλημα όσο το δυνατόν πιο φυσιολογικό. Με αυτά που συμβαίνουν βέβαια γύρω μας δεν είναι και τα πιο φυσιολογικά πράγματα. Πιστεύω όμως ότι είτε οι ενώσεις σε κάθε νομό είτε η ΕΠΟ βλέπουν ορισμένα πράγματα. Δεν αρέσει καθόλου αυτή η εικόνα ακόμη και του άδειου γηπέδου νομίζω που είδαμε χθες στο τελικό. Είναι μια εικόνα που δεν θέλουμε να τη βλέπουμε, όσοι αγαπάμε το ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό. Εμείς εκείνο το οποίο πρέπει να κάνουμε, όπως ξέρετε, είναι να προστατεύετε τον εαυτό σας έξω, όσο μπορείτε, και εδώ μέσα, αλλά εδώ μέσα... Εγώ εκείνο το οποίο επιλέξαμε, λοιπόν, ένα προπονητή ο οποίος θέλει να δουλεύει με τις μικρές ηλικίες, ένα προπονητή το οποίο τολμάω να το πω στα 4 χρόνια που είμαι εγώ, παρά το ότι κάποια στιγμή χωρίσαν οι δρόμοι μας, αυτό δεν έχει καμία σημασία, μην το λαμβάνετε καθόλου υπόψη, αλλά ο Ορφέας έπαιξε την καλύτερη μπάλα. Εντάξει, το θυμούνται πάρα πολύ, ο Σιδέρης, ο Γιάννης, ο Τζαβέλας, ο Βασούδης, νομίζω ότι το θυμούνται πάρα πολλά παιδιά, ότι μπάλα έπαιξε τότε ο Ορφέας και φτάσαμε πρώτον πυλών. Το θυμούνται βέβαια και ο Νίκος μαζί με τον Ευθύμη, γιατί ήταν στο Μαραθώνα όταν μας κέρδισαν στο 97, ήταν 107, δεν θυμάμαι πιο λεπτό η βάση. Θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα του Ορφέα που με έδωσε τη δυνατότητα να είμαι προπονητής και την προσωπικά τον κύριο Τάσο. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι σαν προπονητής εδώ. Δεν θέλω να μακρηγορήσω. Κάποιους τους γνωρίζω. Βασικά τα πιο πολλά παιδιά τα ξέρω είτε και σαν αντιπάλους. Γενικά η φιλοσοφία μου είναι, ξεκινάει, δουλειά. Δηλαδή τρία πράγματα, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Υπάρχει ένας τρόπος για να πετύχει κανείς σε μια ομάδα. Αν θέλετε αυτή η ομάδα να πετύχει, μπορώ να σας πω έναν τρόπο, ο οποίος είναι ο πιο δύσκολος, αλλά είναι ο πιο σίγουρος τρόπος για να πετύχει αυτή η ομάδα. Σίγουρα έχει δηλαδή προβάνω. Ξέρεις να μετράς, έτσι. Μέτρα λίγο, σε παρακαλώ. Λοιπόν, ένας τρόπος υπάρχει για να πετύχει αυτή η ομάδα. Εάν μέσα σε αυτά τα αποδυτήρια, που είναι ό,τι πιο ωραίο υπάρχει σε μια ομάδα, είναι πάντα τα αποδυτήρια, εάν υπάρχει μόνο ένα εμείς, εάν καταφέρουμε να υπάρχει μόνο ένα εμείς, αυτή η ομάδα δεν θα έχει ταβάνι. Οποιαδήποτε ομάδα. Αυτό για να το πετύχουμε όμως, Αχιλλέα, επειδή είσαι ο πιο μικρός, ή ο Τόλα ή οποιοδήποτε, θα πρέπει, Πέτρο, να σκοτώσουμε 22 εγώ. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί είμαστε άντρες. Για να σκοτώσει κάποιος το εγώ του είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όταν το καταφέρουμε αυτό, και αυτό θα γίνει, μπορεί να γίνει σταδιακά, δεν θα γίνει απότομα, όταν θα σκοτώσουν 7 άτομα και θα υπάρχουν μέσα από τους 7
ένα εμείς θα γίνει 16-17, θα αναγκαστούμε όλοι να το κάνουμε μετά, αλλιώς θα αποβληθούν. Όταν θα καταφέρουμε να υπάρχει εδώ μέσα ένα εμείς, να ξέρετε ότι η ομάδα δεν θα έχει τρέμα. Το έχει δείξει, είμαι 30 χρόνια από τους πολίτες μου, το έχει δείξει εμπειρία. Όταν καταφέρουμε σε αυτά τα αποδυτήρια να υπάρχει ένα εμείς και έχουμε σκοτώσει όλα τα εγώ, αυτή η ομάδα πραγματικά δεν θα έχει ταβάνι. Πάμε! Ωραία! Η ομάδα που βάζει! Πάρτε μπάλα, η μπλε!